γυναίκες του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Mm-hmm. Τώρα, με αφορμή το ότι ένα από τα κλειστά κέντρα θα είναι στη Βραχονησίδα Λέβιθ, αν την έχω σημειώσει σωστά. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω, τώρα, σοβαρά στην Ελλάδα ξερονήσια? Ναι, σοβαρά στην Ελλάδα ξερονήσια. Έχουμε πάρα πολλά. Δεν πρέπει να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε μια ζωή να μας... Ένα Αλκατράζ για πρόσφυγες και μετανάστες, δεν μπορεί, δηλαδή. Δεν μπορεί μια ζωή να μας κατατρίχουν ορισμένα ταμπού και κάποιου είδους έτσι, μετεμφυλιακά ή μεταδικτατορικά κόμπλεξ. Εντάξει, εμείς η Ελλάδα όμως μαρτύρησε σε αυτά τα ξερονήσια. Ναι, αλλά κύριε Μελιγκόνη, εσείς και εγώ ανήκουμε πλέον σε μια άλλη γενιά. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Κανείς σε αυτήν την χώρα δεν σκέφτεται ότι το ΚΚΕ δεν πρέπει να είναι νόμιμο και μάλιστα ακρογωνιαίος λίθος του πολιτιακού μας συστήματος, η νομιμότητά του. Κανείς δεν σκέφτεται γιάρους, αϊστράτηδες και μακρονήσους. Και τι να κάνουμε που σε μια χώρα που έχει πάρα πολλά νησιά χρειαζόμαστε χώρο ούτως ώστε να φιλοξενήσουμε κάποιους ανθρώπους χωρίς να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε τοπικές κοινωνίες. Εφόσον κρίθηκε από τους ανθρώπους που ανέλαβαν να αναλύσουν την κατάσταση ότι το συγκεκριμένο αραιοκατοικημένο νησί, δεν ξέρω αν είναι ξερονήσι, βραχονησίδα, δεν ξέρω αν υπάρχει οικισμός επάνω, δεν έχω προλάβει να το κοιτάξω. Ξέρω ότι η στόχευση δεν ήταν για ξερονήσια, ήταν για νησιά αραιοκατοικημένα με λίγους κατοίκους. Εφόσον κρίθηκε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο νησί είναι κατάλληλο για αυτό, πρέπει να ξεπεράσουμε τα κόμπλεξ και τα ταμπού. Ναι, σε ένα απομονωμένο αραιοκατοικημένο νησί. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Επειδή ξέρετε ότι στην...